Ζίβκοβιτς και Νάρεϊ στην μπάλα. Ένα ποτήρι που έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μιγιό το μάζεψε. Και ένας αναπήρας από τον Ζίβκοβιτς για ενθύμιο. Κι άλλο λάθος και τώρα το γκολ. 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 12. Από αυτό το δώρο της άμυνας των Ισραηλινών δεν μπορεί να το πιστέψει ο Αμπουξής. Ξανά η φάση. Ο Τγκάνι. Ο Γκότλιβ. Ο παίκτης που έκανε το πέναλτι την προηγούμενη εβδομάδα. Που δεν αξιοποιήθηκε από τον ΣΒΑΜ. Εδώ πετυχαίνει αυτογκόλ. Είναι αλλού ο Σίλβα. Ο Φράιντε θέλει να περάσει. Είναι δίπλα στη φάση ο Μιγιό και λέει παίζεται. Και θα βγάλει και κάρτα για διαμαρτυρία στον Σούα. Πάλι τα ίδια με τους Ισραηλινούς να πετούν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ είναι ο ιδιοκτήτης της Μπέιταρ. Ήταν και στην Τούμπα πριν από μια εβδομάδα. Ο Νάρεϊ κρατά το πρόσωπό του. Προφανώς πάλι κάτι έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Η εκτέλεση του Σούα, ο Φράιντεϊ. Κλασική ευκαιρία χαμένη για την Μπέιταρ στο 33. Γκότλιβ. Φλερτάρει με το λάθος. Έγινε ο Ζίβκοβιτς, κλέβει. Ο Νάρεϊ έχει χώρο για να εκτελέσει. Το κάνει η επέμβαση του Σίλβα. Αγγίζει το 2-0 ο ΠΑΟΚ στο 36. Ανεβαίνει ο Κετζιόρα. Ο Τόμας δεν κατέβασε. Ο ΣΒΑΜ δοκιμάζει σούτ. Κράτησε ο Μπάμπα. Έχει και δεύτερο παίκτη μπροστά, τον απέφυγε και δεύτερη φορά κρατάει, έχει τη μισή ομάδα της Μπέιταρ απέναντί του. Ο Αουγκούστο, κόρνερ. Πίσω ο ΣΒΑΜ, κάνει λάθος, τέτα τέτ του Σούα, μαζεύει ο Κοτάρσκι, καταλογίζει πέναλτι ο Μιγιό και βγάζει κόκκινη κάρτα στον Αουγκούστο. Από το λάθος του ΣΒΑΜ πάει πρώτος ο Σούα. Ο Μιγιό δείχνει το σημείο του πέναλτι και αποβάλλει τον Αουγκούστο. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει με 10 παίκτες πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Και η Μπέιταρ έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει με πέναλτι. 42ο λεπτό στο Ισραήλ. Ο Σούα απέναντι στον Κοτάρσκι το πιάσε! Μένει μπροστά στο σκορ ο ΠΑΟΚ. Ο Τόμας, ο Ζίβκοβιτς, τέτα τέτ, νέα πάσα 0-2. Εδώ κρύβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ που με 10 παίκτες σκοράρει πριν το τέλος του ημιχρόνου. Εκπληκτική ενέργεια από τους ποδοσφαιριστές του Λουτσέσκου. Ωραία συνεργασία με Ζίβκοβιτς και Τόμας να πετυχαίνουν το δεύτερο γκολ. Παγώνουν το Teddy Stadium και τον ιδιοκτήτη της Μπέιταρ που έβλεπε τα πράγματα να αλλάζουν προς τη θετική για την ομάδα του κατεύθυνση με τον ΠΑΟΚ να μένει με 10, όμως και με 10 ο ΠΑΟΚ σκοράρει κλέβοντας την μπάλα. Εδώ ο Ζίβκοβιτς αλλάζει με τον Τόμας, φεύγει από κανονική θέση, ξαναδίνει στον Τόμας, πολύ ωραίο γκολ.
Έχει κάνει πολλή προσπάθεια στην άμυνα ο Ζίβκοβιτς στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ κλέβει την μπάλα και δίνει έτοιμο γκολ στον Τόμας. Ο Εκόνγκ πήρε την κεφαλιά. Ο Σούα κατεβάζει κοντά ο Κετσιόρα. Καλή είναι η σέντρα. Ο Φράιντεϊ μειώνει σε 2-1. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ ήταν πολύ καλή η σέντρα του Σούα. Ο Φράιντεϊ ανενόχλητος νίκησε τον Κοτάρσκι. Ασκενάζει Μορόζοφ. Καλή σέντρα και αυτή η κεφαλιά out από τον Νικολάεσκου. Μίχα δεν κάνει control, ο Τόμας δεν πήρε την μπάλα, ο Μίχα εκτελεί out. Μάλιστα και τα ποντιστικά συμβαίνουν και αυτά. Κάποιοι δροσίζονται επί τη ευκαιρία. Πάλι ο Μορόζος με τρεις συμπαίκτες στην περιοχή, 2-2. Σκοράρει ο Σούα. Δεν μετρά το γκολ, υπάρχει υπόδειξη για offside. Εδώ το πρόβλημα είναι στην άμυνα του ΠΑΟΚ με την πάσα. Το πλασέ δεν είχε δύναμη από τον Φράιντεϊ και μαζεύει ο Κοτάρσκι. Αζάρια. Ο Σβά πολύ ωραία κλέβει. Ανεβαίνει ο Σαμάτα, πήρε ο Νάρεϊ. ΠΑΟΚ έχει 4 παίκτες στην επίθεση. Σήκωσε το κεφάλι ο Νάρεϊ. Ο Σίλβα βγαίνει αλλά ασταθώς. Ο Τσιγκάρας! Εδώ θα μπορούσε να τελειώσει το μάτς ενδεχομένως ο ΠΑΟΚ, αλλά η μπάλα φεύγει ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Ένα ακόμη γέμισμα ο Κουλιεράκης. Και τώρα ο Σαμάτα. Ανεβαίνει ο Κωνσταντέλιας. Κοντά του ο Τγκάνη. Γύρισαν 5 της Βεϊτάρ. Το σούτ του Σαμάτα, ο Σίλβα σε κόρνερ. Ο Μίχα, ο Μορόζοφ, ανενόχλητος ο Νικολάεσκου. Παίζεται το πρώτο από αυτά, χωρίς φάση στο μάτς, χωρίς ευκαιρία ουσιαστική μετά το 80. Κωνσταντέλιας, Σαμάτα, θέλει να ξαναβρει τον Κωνσταντέλια. Αυτός έχει τον Τγκάνη, καταπληκτική ενέργεια, επέμβαση του Σίλβα, αυτό γκολ! 1-3 με τη μαγική ενέργεια του Κωνσταντέλια να κάνει τη διαφορά. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο ΠΑΟΚ πάει στην επόμενη φάση και αφήνει έξω την Μπεϊτάρ. Δεύτερο αυτογκόλ της Μπεϊτάρ στο παιχνίδι, αλλά εδώ από την αριστουργηματική ενέργεια του Κωνσταντέλια. Κλέβει ο Τσιγκάρας από τον Μπίτον, κάνει κίνηση ο Κωνσταντέλιας. Ο Τσιγκάρας πάει μόνος του, ο Κωνσταντέλιας σε τέτα τέτ, 1-4. Ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει 3 γκολ με 10 παίκτες στο μάτς. Με τους δύο παίκτες που αλλάζουν το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, τον Τσιγκάρα και τον Κωνσταντέλια να συνεργάζονται για το 1-4. Κλέβει ο Τσιγκάρας, κάνει μέτρα με την μπάλα, κίνηση κοντά του ο Κωνσταντέλιας, σιγά μην το χανε. Ένα, τέσσερα, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα, πρόκριση για την ελληνική ομάδα.